Αυξημένα είναι τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα κορονοϊού και στην Καλαμάτα, με το Κέντρο Υγείας να μεριμνά για τη διενέργεια δωρεάν τεστ σε δύο διαφορετικά σημεία. Χτες στο Κέντρο Υγείας εδώ Καλαμάτα, στα 180 δείγματα, τα 60 βγήκαν θετικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και η ώρα είναι μία, έχουν γίνει γύρω στα 85 δείγματα και έχουμε τα 25 θετικά. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε και θετικά κρούσματα, ή τα έναν ή ένα για τη γρήπη. Αυτό το οποίο φοβόμαστε, να μην έχουμε ιατρική κοινότητα, να μην υπάρχει διπλή πανδημία μεταξύ κορονοϊού γρήπης ή αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό με γρήπη ή με κορονοϊό, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ευτυχώς όμως, τα περιστατικά αυτά τα θετικά έχουμε ήπια συμπτώματα, με μυαλγίες, πονόλαιμο, με έναν ήπιο πυρετικό, μια ήπια πυρετική κίνηση, και έχουμε συμπτώματα ελαφρά, ευτυχώς. Για να μην έχουμε έντονο συνωστισμό, έκανα ένα αίτημα το οποίο έγινε αποδειχτό από τον Δήμαρχο Καλαμάτας και από τον Πρόεδρο Φάρης, και μου παραχώρησαν στο Μέγαρο χορού, στο Ισόγειο, το κλιμάκιο του Ιωδή, να γίνονται σε καθημερινή βάση από Δευτέρα, από τις 8 και 4 μέχρι την Παρασκευή, καθημερινά μέχρι τις 2 η ώρα να γίνονται τεστ εκεί. Άρα μπορούν οποιοδήποτε δωρεάν τα τεστ να επισκέπτονται το κλιμάκιο του Ιωδή, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Μέγαρου Χωρίς και εδώ σε εμάς πίσω στο Κέντρο Υγείας. Η δωρεάν έλεγχη σε Κέντρο Υγείας αλλά και Μέγαρο Χορού Καλαμάτας αρκετή στο πλαίσιο της αύξησης των κρουσμάτων, όπως και οι εμβολιασμοί πλέον, κυρίως από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Είναι 108 κλεισμένα και μάλιστα και την Πέμπτη, και έχει μία αναμονή 2 εβδομάδες. Με πληροφόρησαν τώρα ότι γίνεται, άνοιξε και άλλο εμβολιαστικό κέντρο εκτός από την Κυπαρισία και μας, και το Κέντρο Υγείας του Μελιγαλά. Εμβολιάζονται κυρίως πάνω από 60 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, παρότι έχουν κάνει και 4 και 5 εμβόλια, με μεγάλη προθυμία και με ευχαρίστηση κάνουν το καινούριο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Έρχονται και μικρότερης ηλικίας. Μάλιστα την Παρασκευή έχουμε και 4-5 παιδιατρικά εμβόλια, ηλικίας είναι 5 και 7 ετών. Παράλληλα, λόγω του κοκτέιλ των ιώσεων, οι ειδικοί συνιστούν και τον εμβολιασμό κατά της γρήπης. Επειδή έχουμε και έξαρση της γρήπης, μπορούμε να εμβολιαστούμε, υπάρχει ακόμα χρονικό διάστημα, γιατί όταν κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης έχουμε μια νοσολογική ανταπόκριση μετά από 2 εβδομάδες. Κάθε χρόνο, τέλος Ιανουαρίου και Φεβρουάριου, περιμένουμε την έξαρση της γρήπης, που και αυτές τις ημέρες έχουμε αρκετά θετικά κρούσματα. Άρα όποιος συνάνθρωπός μας δεν έχει εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρήπης, να το κάνει σήμερα.